Ακούσατε την κατάσταση, τη ζωφερή κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, σας την περιέγραψαν συνάδελφοι, και γλαφυρά, αλλά αποτυπώνει μια πραγματικότητα. Να σταθούμε σε δύο-τρία σημεία. Στο σημείο ότι οι συνάδελφοι είναι απλήρωτοι, ενώ ο εργολάβος έχει πάρει κανονικά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τη σύμβαση του έργου. Να σταθούμε στο γεγονός ότι δεν νοιάζεται κανείς για αυτούς τους 20 συναδέλφους, έχουν βρει κλειστές πόρτες. Και να σταθούμε στο γεγονός ότι στο τελευταίο που είπε ο συνάδελφος, ότι και αύριο το πρωί να πάρθει απόφαση επανεκκίνησης του έργου, δεν υπάρχουν μηχανήματα. Και εδώ πλέον έχουμε να κάνουμε με την παροιμία «Να ο λύκος που ταχνάρια». Ποιος κοροϊδεύει ποιον. Εμείς βλέπουμε το αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα είναι 70 συνάδελφοι, τώρα πλέον 20, που με τα όσα προβλήματα αντιμετωπίζουν, ποιος μπορεί να σταθεί και να ζήσει σήμερα απλήρωτος, να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Οι αρμόδιοι έπρεπε να το είχαν κάνει από χθες. Θα συνομιθούμε τους συναδέλφους να κινηθούμε σε αυτή τη φάση σε μια συνάντηση με τους αρμόδιους φορείς, και όταν λέω αρμόδιους φορείς εννοώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που έχει την εποπτεία του έργου, αλλά ίσως πρέπει από μόνοι τους να ευαισθητοποιηθούν και η περιφέρεια, αν υπάρχει ευαισθησία, και τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου, και να ζητήσουν από τους συναδέλφους την πραγματικότητα και την αποτύπωση. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι οι συναδέλφοι πρέπει να πάρουν τα λεφτά. Υπάρχουν εγγυητικές επιστολές, υπάρχουν μηχανισμοί, υπάρχουν τρόποι που ελέγχουν το έργο, υπάρχουν όργανα ελεγκτικά και εποπτικά. Πρέπει να υπάρχουν όμως και τα αντίστοιχα όργανα που πρέπει να αποπληρώσουν τους συναδέλφους. Τι πάει να πει, είναι με 25.000 αυτή τη στιγμή ο καθένας έλλειμμα από την τσέπη. Εντάξει, έλεος. Αυτή τη στιγμή έπρεπε και μόνο που υπάρχει αυτό το πρόβλημα, κάποιοι δεν έπρεπε να τρυπούτσαν και να μην βγαίναν καν να συζητάγαν και να ξαναλέγαν τη λέξη ασοχώς. Κλείνοντας, το εργατικό κέντρο λοιπόν. Οι κινήσεις του βήμα προς βήμα, ποιες θα είναι? Ο σχεδιασμός θα γίνει σε συνεννόηση με τους συναδέλφους και το πρώτο που μπορούμε να σας πούμε είναι ότι θα ζητήσουμε συνάντηση άμεση με περιφέρεια και με. Όχι για να γνωστοποιήσουμε το γνωστό πρόβλημα, για να διεκδικήσουμε αποπληρωμή τουλάχιστον των συναδέλφων.